Με ελάχιστες συμμετοχές έγινε η απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΕ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Δίπλα στις κινητοποιήσεις βρέθηκε η ανταρσία καθώς και η εκπαιδευτική. Δυστυχώς ο αγώνας των εργαζομένων απέναντι σε μέτρα που έρχονται να υποβαθμίσουν τις εργασιακές συνθήκες, τους μισθούς και την ασφάλιση, την υγιεινή και την ασφάλεια μέσα στους εργασιακούς χώρους, ακόμα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις στο ίδιο μας το περιβάλλον, συνεχίζονται όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και με τις ρυθμίσεις που φέρνει η καινούργια κυβέρνηση για τους εργαζομένους. Αντεργατικά μέτρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που ενισχύουν τις ελαστικές μορφές εργασίας, μέτρα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να μετατρέπει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε επιχειρησιακές ή και ατομικές, και μέτρα τα οποία προωθούν την κατάργηση του ΟΜΕΔ, καθώς και θέλουν να υποβαθμίσουν στο σύνολό τους το μέλλον των εργαζομένων και να δημιουργήσουν καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα. Όπως υποστηρίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προωθεί ένα είδος ανάπτυξης που μόνο σε όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων δεν θα είναι. Συγκεκριμένα αναφέρει προβλέπονται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την λήψη απόφασης για απεργία, καθώς και η υπερίσχυση της επιχειρησιακής έναντι της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας όταν ο εργοδότης επικαλείται οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης. Στο δημόσιο τομέα πλέον προωθείται η επιβολή πειθαρχικών μέτρων με την παύση τουλάχιστον σε αργία 3 μηνών των δημοσίων υπαλλήλων που δεν θα καταφέρουν εντός προθεσμιών, δηλαδή των 60 ημερών που προβλέπεται, για να εγκρίνουν την αδειοδότηση μιας επιχείρησης. Αν είναι δυνατόν στο πύργο της Βαβέλ που επικρατεί αυτή τη στιγμή με τη γραφειοκρατία του δημοσίου να είναι υπόλογοι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν, και παράλληλα οι άνθρωποι που εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, διότι οι ελλείψεις στη υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως σε προσωπικό στο δημόσιο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το δικαίωμα της απεργίας αποτελεί το ίστατο όπλο των εργαζόμενων και οφείλουμε να το υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Το δικαίωμα όλων στη δημόσια ασφάλιση είναι αναφέρετο και αγωνιζόμαστε για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, προσθέτει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Παράλληλα, έρχεται για πρώτη φορά ένα φακέλωμα των εργαζομένων και του συνδικάτου. Έρχεται ουσιαστικά να μπει το κερασάκι στην τούρτα σε αυτό που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την Υπουργό Αχτσιόγλου για έλεγχο και των απεργιακών κινητοποιήσεων αλλά και του συνδικάτου. Με το φακέλωμα αυτό προβλέπεται σε μια πλατφόρμα να ανεβαίνουν καταστατικά αρχαιρεσίες, εγγεγραμμένα μέλη, μη εγγεγραμμένα όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων αλλά και γενικότερα του συνδικάτου, και με υπουργικές αποφάσεις ο κάθε υπουργός εργασίας να μπορεί να επεμβαίνει στη συνδικαλιστική ελευθερία και δράση. Μια συνδικαλιστική ελευθερία και δράση όμως που πρέπει να τονίσουμε ότι κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της χώρας μας και από τις διεθνείς συμβάσεις. Αυτά τα μέτρα λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση με τους αγώνες μας και την απεργία σήμερα να τα πάρει πίσω, διότι αντί για ανάπτυξη μας οδηγούν σε παλιότερες εποχές, είτε όπως είπα εργασιακού μεσαίωνα, είτε εποχές που υπήρχε ο έλεγχος για κάθε τι που κινούταν στην κοινωνία μας.